καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό της Πέμπτης, και είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα νέα της ημέρας, μια πλούσια επικαιρότητα, με πολλές αλλαγές, με πολύ και ανησυχία όμως, αλλά και ψυχραιμία χρειάζεται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι εύκολες οι ημέρες οι οποίες διανύουμε σε καμία περίπτωση, νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Δυστυχώς η Λάρισα πέρασε στο πέπονο επίπεδο, το 3, που είναι, είμαστε στο πορτοκαλί, που σημαίνει ότι δεν είμαστε και πολύ μακριά από το κόκκινο, που σημαίνει ότι πρέπει να δείξουμε πάρα πολύ μεγάλη πειθαρχία, εάν θέλουμε να ξεπεράσουμε τον κίνδυνο και να μην έχουμε τοπικό lockdown και να μην έχουμε έτσι για αυτή τη μεγάλη επιτήρηση που δεν τη χρειαζόμασταν αν ήμασταν προσεκτικοί, αν γενικότερα προσέχαμε όλα αυτά τα, και να τηρούσαμε όλα αυτά τα μέτρα, που είναι εύκολο, δεν είναι τόσο δύσκολο πια να φοράς μια μάσκα, να έχεις τον αντισηπτικό στο χέρι σου, να κρατάς τις αποστάσεις, να μην είσαι με πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι αν κάναμε αυτά τα απλά δεν θα είχαμε προβλήματα. Τεράστια ανησυχία, μιλούμε για υπερδιπλασιασμό των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες σε πάρα πολλές περιοχές. Διπλασιασμό σε πανελλαδικό επίπεδο και αρνητικό ρεκόρ για τη Λάρισα με 31 θετικά κρούσματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πολλά έχουμε να συζητήσουμε σήμερα με πάρα πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ. Ξεκινούν οι πληρωμές για τα αναδρομικά, να δούμε τι έγινε με το τσεκ, με την ενιαία επιδότηση και βεβαίως με πολλά ακόμη θέματα. 5η και 22 του Οκτώβρη, ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας. Νομίζω ότι πάλι θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού, λίγο έχουμε μπερδευτεί. Είμαστε από τις υψηλές θερμοκρασίες, πάμε σε αρκετά χαμηλές. Είχαμε και βροχές μέσα στην εβδομάδα σε κάποιες περιοχές και κυρίως ορεινές της Θεσσαλίας. Βεβαίως θα έχουμε και καλοκαιρία προς το κλείσιμο της εβδομάδος, αλλά όχι για πολύ, γιατί την Κυριακή χαλάει πάλι ο καιρός και μάλιστα έρχεται με εντελώς χειμωνιάτικη διάθεση. Αυτή την ώρα έχουμε 9 βαθμούς Κελσίου στη Λάρισα, μονοψήφια, αλλά θα έχουμε γύρω στους 22 με 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, προφανώς ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια όμως και στην πόλη του Βόλου με 13 βαθμούς αυτή την ώρα και 22 η μέγιστη θερμοκρασία. 9 και στα Τρίκαλα, 10 στην Καρδίτσα, 23 η μέγιστη θερμοκρασία και προφανώς ηλιοφάνεια. Αγαπημένος Δομοκός, 8 βαθμοί, ξεκινάτε τη μέρα σας και βεβαίως όχι πάνω από 15 με 16 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Εντάξει, λίγο κρύο θα το έχει σήμερα, αλλά και αύριο θα έχουμε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Σάββατο βλέπω εδώ στον Δομοκό 26 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά καιρός. Νομίζω το Σάββατο θα είναι η πιο ζεστή ημέρα στις περισσότερες περιοχές. Στα Τρίκαλα, ας πούμε, αύριο και μεθαύριο θα είμαστε στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, όπως και στη Λάρισα. Εξαιρετικός ο καιρός. Είπαμε, χαλάει από την Κυριακή με αρκετές βροχές και μάλιστα θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδος αυτά τα καιρικά φαινόμενα με αρκετές βροχές, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Μονοψήφια βλέπω δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Αλλά τι να κάνουμε, είμαστε και ήδη στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Θα χαλάσει κάποια στιγμή ο καιρός. Εξάλλου πάμε και από τα απότομα, από το πολύ καλοκαίρι στο χειμώνα και το αντίστροφο. Γιώργος Μπαρτζόκας στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου. Βασίλης Καραμπάς στη Λάρισα και Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και καλημέρα και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε είτε διαδικτυακά είτε από το τάμπλετ το κινητό σας. Είμαστε εδώ για να δούμε και αναλυτικά όλα τα ρεπορτάζ. Όχι μόνο στο τοπικό επίπεδο, γιατί συμβαίνουν πολλά και διάφορα και ανά την Ελλάδα βεβαίως, αλλά και στην εξωτερική μας πολιτική. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, έτσι όπως καταγράφουν οι συνάδελφοι όλα τα νέα της ημέρας. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Ελευθερία, χάνεται ο έλεγχος, ο λόγος φυσικά για την Λάρισα, στο πορτοκαλί του κορονοϊού η Λάρισα. Εκτοξεύτηκαν τα κρούσματα στη χώρα, φτάνοντας στα 865. Τώρα, ΔΕΗ, ακόμα ένας χρόνος για το κοινωνικό τιμολόγιο και νέη αγωγή ίδρυψης στη Λάρισα. Επίσης, πολύ σημαντικό, στις 9 Δεκεμβρίου ανοίγει το εξοικονομώ αυτονομό για τη Θεσσαλία, τον ανακοίνωσε χθες Γενική Γραμματείας Ενέργειας και Αλεξάνδρας Δούκου, και στο φως 4 καταστήματα της Οθωμανικής Αγοράς. Ο χρόνος στο επίκεντρο του φεστιβάλ Open Nights που ξεκινά. Και επίσης, ο πύργος καταραίει και εμείς τον κοιτάμε, και ο πύργος Χαρακόπου φυσικά, και να δούμε και τις επόμενες ενέργειες. Πάμε και στην εφημερίδα Ταχυδρόμου. Θετικό στον ιό, ο Δήμαρχος του Βόλου νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στη Λάρισα. Ο Αχιλλέας Μπέος είναι καλά στην υγεία του και δέχεται εκατοντάδες ευχές για ταχεία ανάρρωση. Σε χνηλάτιση των επαφών του θα πραγματοποιηθεί βεβαίως από τον ΕΟΔΗ. Μεροκάματο του τρόμου για 50χρονη σε περίπτερο. Έρευνες για τη σύλληψη των δραστών. Επίσης, έχουμε και οι γιατροί δεν είμαστε, λέει, στο απειρόβλητο. Προφανώς θέλει μεγάλη προσοχή και για τους ίδιους. Και είχαμε ακόμη μία αεροδιακομιδή από την Σκόπελο στην πόλη του Βόλου. Εφημερίδα Θεσσαλία.
απελάβνει ο κορονοϊός, θετικός και ο Δήμαρχος του Βόλου. Περαστικά να ευχηθούμε, δωρεά 60 βιβλίων μπάγερ για τους μάγνητες τυφλούς. Αρχαίο δράμα για μαθητές με τη χρήση της τεχνολογίας και 5 τραυματίες θες από τροχαίο σε Σκόπελο αλλά και Βόλο. Απέχουν οι δάσκαλοι από τις εκλογές για το ΠΙΣΠΕ. Εφημερίδα Η Αλήθεια, ανεγκέφαλοι νεαροί, κρυφά πάρτι σε υπόγεια και ταράτσια στη Θεσσαλονίκη μέσω πανδημίας. Χρυσοχοίδης, δεν θα ανεχτούμε τους λίγους ανεύθυνους. Περιφέρεια, Κώστης Νούσιος, δίνουμε πρόσβαση παντού, άμεση παρεμβάση της Περιφερειακής Ενότητας και πολιτική. Ο κ. Τριαντόπουλος, τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για την επιχορήγηση ζημιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Και πάμε και στο site του σταθμού μας, astratv.gr, κορονοϊός, ασφυκτικά γεμάτες οι πλατείες της Θεσσαλονίκης, τα μηνύματα από τα μεγάφωνα. Ανακοινώνονται νέα μέτρα, έτσι κοκκινίζει όλη η χώρα από τον ιό δυστυχώς. Κορονοϊός, αστυνομικοί απομάκρυναν κόσμο από δρόμους και πλατείες της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε τίποτα να μαζευτούμε. Σαρώνει ο κορονοϊός στη Σκιάθο, κρούσμα στη γυμνάσου της Σκιάθου, το οποίο κλείνει. Άριστα βλέπετε και το Πανεπιστημιακό Αχιλλέας Μπέος και χωρίς ρεύμα αρκετά χωριά προς Βόλο αλλά και Φάρσαλα. Και τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα στη Βόρεια Εύβοια και τη Θεότηθο. Ο αγαπημένος Δημήτρης Μήτρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νέα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία μου. Καλημέρα στο Γιώργο μας, στο Βασίλη, στη Θεσσαλία, στη Στερεά, στους διαδικτυακούς φίλους μας και βέβαια ψηλά στο Πήλιο. Και ξεκινώ εγώ, Σοφία μου, με ευθειότητα και την ανακούφιση, όπως μας λέει ο διοικητής του νοσοκομείου Λαμίας, κύριος Ανδρέας Κολοκυθάς, για τα αρνητικά τεστ που προέκυψαν όσων είχαν έρθει σε επαφή με τον ειδικευόμενο ιατρό. Συνάδελφοί του και άλλα άτομα, 98 συνολικά, σύμφωνα με την ενημέρωση του κυρίου Κολοκυθά, υπευλήθησαν σε τεστ με τα αποτελέσματα να γίνονται ευχαρίστως γνωστά. Για την ώρα, λοιπόν, όλα καλά στο νοσοκομείο της Θεοτικής Πρωτεύουσας. Να αφήσουμε όμως, Σοφία μου, τη Θεότηδα, να πάρουμε την πολυθυμιακή γραμμή Αρκίτσα σε Διψού και να περάσουμε στη Βόρεια Εύβοια. Σε άσχημη κατάσταση, Σοφία, οι παιδικές χαρές, τόσο στη Λουτρόπολη, όσο και στο παραλιακό θέρετρο του Αγίου Νικολάου, αλλά και σε άλλες τοπικές κοινότητες. Μάλιστα, η κεντρική παιδική χαρά, κοντά στο αλλιευτικό καταφύγιο των Λουτρών Εδιψού, όλος περιέργος, Σοφία μου, εξαφανίστηκε. Όμως έτσι το παιχνίδι, αφού αποτελεί ένα εργαλείο κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης για τα παιδιά, που είναι επικοινωνιακό μέσον και φορέας μηνυμάτων και κανόνων για τη μετέπειτα ζωή τους, έχει αφαιθεί στα χέρια ιδιωτών, σε ένα χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Το παιχνίδι, όπως και η παιδεία, σύμφωνα με την εκπαιδευτική πολιτική του Πλάτωνα, είναι δημόσιο αγαθό και δεν θα πρέπει, συμπληρώνουμε εμείς, για όλα τα καλά που προσφέρει στα παιδιά, να αδειάζει τις τσέπες των οικογενειών. Στο διατάφτα, τέλειες παιδικές χαρές, με πολύ και ποιοτικό παιχνίδι, ολοκληρωμένη παιδική ηλικία και υγιείς προσωπικότητες. Απαραίτητος βέβαια ο σεβασμός των παιδιών και των γονέων, Σοφία μου, στους πολύτιμους χώρους του παιχνιδιού. Να αφήσουμε όμως και την Βόρεια Εύβοια και να κλείσουμε, Σοφία μου, με Βιωτία. Απίστευτη τραγωδία σε αγροτική περιοχή της Χερόνιας, Σοφία. 45χρονος χειριστής βάμβακος ηλεκτρικής μηχανής βρήκε τραγικό θάνατο όταν στην προσπάθειά του να αδειάσει το συγκομισμένο βαμβάκι σε πλατφόρμα το τελευταίο ακούμπησε σε ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης. Ακολούθησε φωτιά στο βαμβάκι, ενώ έσπασαν και τα λάστιχα του γεωργικού μηχανήματος. Προσπαθώντας οι δύο εμπλεκόμενοι στην εργασία να σβήσουν τη φωτιά, ακούμπησαν, Σοφία, σε μεταλλικό σημείο του, με αποτέλεσμα να υποστούν ηλεκτροπληξία. Άγνωστο ποιος ειδοποίησε, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο τελικά του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον 45χρονο χειριστή και τον 55χρονο συνάδελφό του στο νοσοκομείο Λιβαδιάς, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου. Αναγκαία κρίθηκε η μεταφορά του 55χρονου σε νοσοκομείο των Αθηνών. Σοφία μου! Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες και σήμερα και σε περιμένουμε αύριο Παρασκευή. Κοίταξε τι πλάνα έχει ετοιμάσει ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας, κοίταξε μόνο. Έρκυνα, παρακαλώ, έρκυνα. Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μου. Την αγάπη μας θέλουμε. Καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή σου, Σοφία μου.
Σε ευχαριστούμε. Την αγάπη μας θέλουμε και στον κύριο Θανάση Κούτρα από τη Γερμανία που μας παρακολουθεί. Χαμός και από τα κρούσματα εκεί στην Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι πλέον η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει. Το βλέπουμε εξάλλου και στη χώρα μας. Πολλοί φοβούνται από την κυβέρνηση ότι τα επόμενα 24 θα ξεπεράσουμε ακόμη και τα 1.000 κρούσματα την ημέρα. Χθες είχαμε αρνητικό ρεκόρ, 865 κρούσματα, νέα θετικά κρούσματα, τα οποία ανακοινώθηκαν. Είπαμε ότι είχαμε μεταξύ αυτών και 31 θετικά κρούσματα που ανακοινώθηκαν στην Λάρισα, επίσης αρνητικό ρεκόρ. Αυτό λοιπόν το γεγονός ότι διπλασιάστηκαν τα κρούσματα τα τελευταία 24 ώρες, ή καλύτερα τριπλασιάστηκαν, γιατί είχαμε από 7-8 κρούσματα, ξαφνικά φτάσαμε στα 30. Στο πορτοκαλί λοιπόν η Λάρισα, αλλάζουν πολλά από σήμερα στη λειτουργία αυτής της πόλης. Θα το δούμε και αναλυτικά και με πολλά ρεπορτάζ που θα κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε και μια σημαντική σύσκεψη σήμερα στη 1 το μεσημέρι που συγκαλεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατί εάν δεν προσέξουμε δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, πολύ μακριά και από το τοπικό lockdown. Είμαστε εξάλλου σε επιτήρηση, όπως οι Σέρες, όπως φυσικά και άλλες πόλεις, όπως βεβαίως και η Βιωτία και τα Γιάννενα. Και η Καστοριά είναι ένα βήμα πριν το τοπικό lockdown, μάλλον είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί και σήμερα, πολύ κοντά με την Κοζάνη, δηλαδή τα μέτρα που ισχύουν για την Κοζάνη να ισχύσουν και για την Καστοριά. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα έχουμε συσκέψεις στο Μαξίμου, γιατί φοβούνται ότι θα έχουμε πάνω από 1.000 κρούσματα πλέον την ημέρα, άρα θα πρέπει να περάσουν σε πιο αυστηρά μέτρα. Είπατε τους ανεύθυνους στη Θεσσαλονίκη, πάρτι παντού, πάρτι σε υπόγεια, πάρτι σε ταράτσες, πάρτι στις πλατείες. Νομίζω, γιατί μου έλεγαν χθες χάρη μια κουβέντα και έλεγαν, μα είναι δυνατόν ξαφνικά να έχουμε, πώς μεταλλάχθηκε έτσι ο ιός και έχουμε τους νέους πλέον να προσβάλλονται από κορονοϊό. Δεν είναι ότι μεταλλάχθηκε ο ιός, αλλά πολύ απλά οι μεγαλύτερες ηλικίες πλέον έχουν καταλάβει ότι, και συγκαταλέγονται βεβαίως και στις ευπαθείς ομάδες, φοβούνται, είναι πιο προσεκτικοί, τους βλέπεις με τις μάσκες, έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους και προφανώς είναι πιο προσεκτικοί σε σχέση με την νεολαία, η οποία πλέον έχει, νομίζω, απελευθερωθεί, δεν πιστεύει στον κορονοϊό, δεν τηρείται αυτονόητα. Έχουμε πάρα πολλά σχολεία, δεκάδες σχολεία ανά την Ελλάδα που υπάρχουν θετικά κρούσματα και κλείνουν το ένα μετά το άλλο, είτε πρόκειται για τμήματα είτε πρόκειται και για σχολεία. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την Αττική, γιατί έχουμε διπλασιασμό κρούσματων όπως και στη Θεσσαλονίκη. Και αμέσως μετά να πάμε στην αυτοχειρία του ιδιοκτήτη του οίκου Ευγυρίας, τον Άγιο Στέφανο, ο οποίος δυστυχώς έβαλε τέλος στην ζωή του και ο ίδιος βρέθηκε ένα θετικό στον κορονοϊό. Είχαμε και δύο κρούσματα τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε να δούμε όμως προς το παρόν τι γίνεται με τα κρούσματα στη χώρα μας. Η κατάσταση αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται συνεχώς και οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει νέα μέτρα κατά του κορονοϊού. Οι τέσσερις περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες εντοπίζονται τα περισσότερα ενεργά κρούσματα σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, και για τις οποίες θα τεθεί επιτάπητος από τους ειδικούς η αναγκαιότητα λήψης επιπλέον μέτρων, όπως η απαγόρευση της κυκλοφορίας το βράδυ και η γενικευμένη χρήση μάσκας, είναι Αττική με 2.450 επίπεδο 3, Θεσσαλονίκη με 652 επίπεδο 2, Ιωάννινα με 263 επίπεδο 3, Καστοριά με 124 επίπεδο 3. Σε επισφαλή κατάσταση σε σχέση με την πανδημία, ωστόσο, βρίσκονται και άλλες περιοχές όπως οι Σέρες επίπεδο 1 και η Εύβοια επίπεδο 2. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης. Οι Σέρες να βρεθούν ξαφνικά από το πράσινο επίπεδο 1 στο πορτοκαλί επίπεδο 3, ενώ το ίδιο ισχύει και με τη Θεσσαλονίκη, η οποία κινδυνεύει από το δεύτερο επίπεδο να βρεθεί στο τέταρτο και τελευταίο. Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Έκλεισε ολόκληρη η πτέρυγα λόγω διασποράς κορονοϊού. Θετικοί στον ιό βρέθηκαν 3 ασθενείς, 2 νοσηλεύτριες και 1 καθαρίστρια, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Συναγερμός έχει σημάνει όμως και στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μετά τη διασπορά του κορονοϊού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, 1.500 rapid tests μεταφέρθηκαν χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ελεγχθεί όλο το προσωπικό. Τα 105 μοριακά τεστ που έγιναν χθες στο νοσοκομείο ήταν αρνητικά. Κλιμάκια του ιωδή την ίδια ώρα, αποτελούμενα από κινητές μονάδες υγείας, πραγματοποίησαν σήμερα Τετάρτη δωρεάν rapid test σε πολίτες στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 616 έλεγχοι από τα κλιμάκια του ιωδή. Από αυτά βρέθηκαν 7 θετικά δείγματα.
Τώρα, Δημήτρης Καμπανάρος είναι ο ιδιοκτήτης, ήταν τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης του οίκου Ευγυρία στον Άγιο Στέφανο, που βρέθηκαν και θετικά κρούσματα τις προηγούμενες ημέρες. Αφοσιωμένος επιστήμονας και λάτρευε τη γιαγιά του και γενικότερα την τρίτη ηλικία. Γι' αυτό και έκανε τον οίκο Ευγυρία ο ίδιος. Άφησε και ένα γράμμα, αφήνοντας την τελευταία του πνοή, γιατί θέλησε να βάλει τραγικό τέλος στην ζωή του με κυνηγητική καραμπίνα. Ο Δημήτρης Καμπανάρος, ιδρυτής μονάδας φροντίδας ηλικιωμένος Νέα Θάλπη, στον Άγιο Στέφανο, αποφάσισε χθες το πρωί να βάλει τέλος στη ζωή του με μια καραμπίνα μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα δυνατό άνθρωπο, ο οποίος λύγησε από την πίεση του κορονοϊού. Ο ίδιος ήταν ορκισμένος εχθρός του κορονοϊού. Είχε βάλει στοίχημα με τον εαυτό του να μην παρισφρήσει ο ιός μέσα στην δομή του, μια μονάδα που δημιούργησε στο όνομα της μούσας του, της γιαγιάς του Άρτεμις. Το βράδυ όμως της Δευτέρας, λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση κρουσμάτων στη Νέα Θάλπη, σε δύο εργαζόμενους και μία ηλικιωμένη, ο Δημήτρης Καμπανάρος αποφασίζει να διενεργήσει και πάλι γρήγορα τεστ σε όλους. Υποβάλλει τον εαυτό του για ακόμη μια φορά στην ίδια διαδικασία, μια διαδικασία που ακολουθούνταν κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, σεβόμενος πάνω από όλα τους 100 ηλικιωμένους που βίωναν εδώ και πολλά χρόνια στιγμές πραγματικής φροντίδας και αγάπης, τόσο από τον ίδιο όσο και από τους εργαζόμενους. Δυστυχώς ενημερώθηκε ότι και ο ίδιος είναι θετικός στον κορονοϊό, δεν άντεξε και κάπως έτσι έβαλε τέλος στην ζωή του. Τώρα, μιας και βλέπουμε τα πλάνα, νομίζω ότι μια φιγούρα την οποία την ξέρουν οι περισσότεροι, ένας από τους πιο διάσημους βιολιστές στην Ελλάδα. Μιλούμε για τον Ζήση Κασιάρα, γεννημένος και μεγαλωμένος στα Γρεβενά. Ο ίδιος ήταν δίπλα σε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες. Δυστυχώς όμως νόσησε πριν από λίγες ημέρες και ο ίδιος με κορονοϊό, 53 ετών. Έδινε μάχη στη μονάδα τατικής θεραπείας ο ίδιος του ΑΧΕΠΑ. Δεν τα κατάφερε όμως και δυστυχώς χθες έφυγε από τη ζωή. Να δούμε λοιπόν το συγκινητικό αυτό ρεπορτάζ. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης δυστυχώς έφυγε χτυπημένος από τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός συνεχίζει να σκορπάει το θάνατο και στη χώρα μας. Ο Ζήσης Κασιάρας έφυγε από τη ζωή στα 53 χρόνια. Ο βιρτιόζος του βιολιού και συνεργάτης πολλών μεγάλων ονομάτων της πίστας, ο Ζήσης Κασιάρας, είχε καταγωγή από τα Γραβενά. Ο γνωστός μουσικός νοσηλευόταν με κορονοϊό στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΑΧΕΠΑ. Ο 53χρονος είχε χαρακτηριστεί ένα από τα καλύτερα βιολιά στην Ελλάδα. Βρισκόταν για πολλά χρόνια στο πλευρό τραγουδιστών της νύχτας, όπως ο Θέμης Ανταμαντίδης, ο Βασίλης Καράς, η Πάολα και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η περιπέτεια της υγείας του για τον πασίγνωστο μουσικό ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, όταν διαγνώστηκε θετικό στον COVID-19. Αρχικά εισήχθη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, έπειτα από 5 μέρες όλα ανατράπηκαν. Η υγεία του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα ο 53χρονος μουσικός να χρειαστεί να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, όπου παρέμεινε διασωληνωμένος, δίνοντας το δικό του αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή. Τελικά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Ζήσης Κασιάρας έχασε τη μάχη και το όνομά του προστέθηκε στη μαύρη λίστα των θυμάτων του κορονοϊού. Την ίδια ώρα, νέος συναγερμός έχει σημάνει στη Βουλή, αιτία ακόμη ένα κρούσμα κορονοϊού. Το νέο κρούσμα κορονοϊού στη Βουλή διαπιστώθηκε, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, σε εργαζόμενο σε περιφερειακό κτίριο. Ήδη έχουν τεθεί σε προληπτική καραντίνα οι περίπου 20 συνάδελφοί του, στους οποίους θα γίνει και τεστ. Οι συστάσεις αυτές έχουν σταλεί από χθες το βράδυ σε όλους τους εργαζόμενους στη Βουλή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον κορονοϊό. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και στην Θεσσαλία να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση της υγείας του Δημάρχου Βόλου. Βεβαίως να δούμε και την πορτοκαλί πλέον Λάρισα. Περάσαμε στο τρίτο επίπεδο. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να μας συμβεί, διότι πραγματικά δεν θέλουμε να περνάμε τα επίπεδα, γιατί είμαστε μετά όσο ανεβαίνεις τόσο πλησιάζει και το κόκκινο. Θα μιλούμε μετά για τοπικό lockdown, ό,τι χειρότερο όπως αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το Orange Race. Και βεβαίως είχαμε νέα ανάπτυξη χθες, όπου μας λένε ότι λίγο και πολύ ότι μέχρι τέλειο του Οκτώβρη θα είμαστε για έρευνες νότια του Καστελόριζου. Η Ελλάδα πιέζει για κυρώσεις. Ή το Βερολίνο λέει μέχρι τέλους του έτους θα σκεφτούμε τις κυρώσεις, και κάπως έτσι περνούν οι εβδομάδες και οι μέρες. Όσο όμως πλησιάζουμε προς την 28η Οκτωβρίου, τόσο περισσότερο πληθαίνουν και οι πληροφορίες και η ανησυχία ότι μάλλον πάμε για θερμό επεισόδιο 28 με 29 του μήνα. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα, σε γρήγορες εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, όχι μόνο από τώρα, από το καλοκαίρι και μετά, που είχαμε έτσι και τις πρώτες προκλητικές, θα λέγαμε, παρεμβάσεις της Τουρκίας.
προκλητικότατες, γιατί προκαλεί συνεχώς, αλλά νομίζω το γεγονός ότι έχουν φτάσει 6 μόλις ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο για να πραγματοποιούν έρευνες, σίγουρα αυτό κάτι σημαίνει. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις νέα ναύτεξ από πλευράς της Τουρκίας, αλλά γενικότερα για τις προκλητικές κινήσεις και τι ζητά βεβαίως από την Ευρώπη. Ως υπόδειγμα συνεννόησης τριών γειτονικών κρατών, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Αναφέρθηκε επίσης στον κορονοϊό, λέγοντας ότι δοκιμάζει την παγκόσμια οικονομία και συνοχή. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην τουρκική προκλητικότητα. Είπε ότι το άνοιγμα των παρουσίων από τον Ερντογάν ναρκοθετεί το δρόμο για δίκαιη λύση στο Κυπριακό, ενώ μίλησε και για τους αυθαίρετους χάρτες των Τούρκων και τα άκυρα μνημόνια. Είπε ακόμη ότι όλα αυτά τα συνοδεύει με απανωτές μονομερείς προκλήσεις. Η συμπεριφορά της Τουρκίας, συμπλήρωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Στο ίδιο μήκος σχήματος ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη, καθώς και του Αιγύπτιου Προέδρου. Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμήρης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Ελένη Ουρανή και η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Τερέζα Αγγελάτου. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για 28 Οκτωβρίου και 29 ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Αυτό επιδιώκουν όμως, είμαστε σίγουροι από πλευράς Τουρκίας. Τώρα πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα Σοφία. Καλημέρα και σε εσάς. Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Χρήστο, εσύ είσαι? Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα στην όμορφη Τριψηφαία. Ήθελα να πω, Σοφία, ένα σχόλιο έτσι, τώρα, επειδή αυξάνονται καθημερινώς τα κρούσματα, έχουν ανωδική πορεία του κορονοϊού. Ήθελα να πω ότι όσα μέτρα ασφαλείας και να πάρουμε, η μόνη ασφαλή μέθοδος ήταν αυτή που έγινε την περασμένη άνοιξη, δηλαδή γενικό lockdown. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό όμως κάτι τέτοιο θα ήταν θάνατος τώρα για την οικονομία. Οπότε ήδη ας κάνουμε τα άλλα, τα αυτονόητα. Από εκείνο το lockdown. Και ένα δεύτερο σχόλιο ήθελα να κάνω, Σοφία, για τις αυτοκτονίες. Δηλαδή, όταν πρόκειται έτσι για νεαρά άτομα, εγώ θα έλεγα περισσότερο έχει να κάνει με την παιδεία από τους γονείς και από το σχολείο γενικότερα. Δεν έχουν μάθει τα παιδιά οι νέοι, ας πούμε, ότι η ζωή είναι πολύ δύσκολη. Άμα δεν μάθουν τα παιδιά ότι η ζωή είναι πολύ δύσκολη, δεν είναι παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολη. Θα συναντήσουν βουνά, δυσκολίες. Το λάθος που κάνουν πολλοί γονείς είναι ότι ξεροίζουν τον κόσμο μπροστά στα παιδιά και νομίζουν ότι όλα θα είναι εύκολα σε ζωή τους. Δεν είναι εύκολα. Είναι, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αν δεν μάθει αυτό ο νέος άνθρωπος, δεν πρόκειται να επιβιώσουν, Σοφία. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι είναι. Πρέπει να μάθουμε και στις δυσκολίες. Πρέπει να επιβιώνουμε τις δυσκολίες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο σκληραγωγημένοι γενικότερα με τις καταστάσεις και την καθημερινότητά μας. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σου. Την καλημέρα μας στην όμορφη Τριψηθέα. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε πάρα πολλές αυτοχειρίες. Εγώ έχω συγκλονιστεί και με την κοπέλα εδώ από τη Δυτική Θεσσαλία, η οποία ψυχολόγος, σπούδαζε. Και μάλιστα πήγε στο χωριό της για λίγες ημέρες, έχασαν τα ίχνη της η δική της, άρχισαν να αναζητούν και μάλιστα ο θείος της μπήκε στο σπίτι για να δει αν όλα είχαν πάει καλά, που είναι η ανιψιά του και δυστυχώς είδε την ίδια να έχει προχωρήσει στο απονοημένο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, σίγουρα πρέπει και οι γονείς να μιλούν περισσότερο στα παιδιά τους, να είναι πιο κοντά στα παιδιά τους για να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και αυτοχειρίες. Κρίμα και στον επιστήμονα. Έτσι τον Καμπανάρο, ο οποίος είχε τον Νίκο Ευγυρίας, μάλιστα για τη μεγάλη αγάπη του που είχε με τη γιαγιά του, άνοιξε αυτόν τον Νίκο Ευγυρίας. Δυστυχώς όμως τυπημένος ο ίδιος από τον κορονοϊό, αλλά και επειδή υπήρχαν κρούσματα στον Νίκο Ευγυρίας, δεν μπόρεσε, δεν άντεξε, αποτέλεσμα να βάλει τέλος στη ζωή του. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε τις πληρωμές των αναδρομικών μαζί με τις συντάξεις, πρώτες πληρωμές λοιπόν. Το έχουμε ξαναπεί, μην περιμένετε τις να δείτε χρήματα περικοπών της δεκαετίας, αλλά αυτό το ενδεκάμινο που γνωρίζουμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας που έχει αποφασίσει. Επίσης από χθες το απόγευμα πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τα χρήματα από την ενιαία ενίσχυση ή αλλιώς το τσεκ. Όσοι είχατε κάρτες μπόρεσατε να καταλάβετε χθες από τα ATM, οι υπόλοιποι στα κλειστά των τραπεζών από σήμερα. Επίσης στη δίκη της Χρυσής Αυγής στις 11 το πρωί συνεχίζει, μάλλον πάμε για απόφαση σήμερα. Για να δούμε λοιπόν αν θα έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα ή όχι οι αποφάσεις του δικαστηρίου.
για τους καταδικαστέντες της Χρυσής Αυγής, να δούμε αν θα μείνουν αρκετά χρόνια μέσα ή τελικά θα επιστρέψουν πολύ σύντομα στα σπίτια τους. Τώρα, να πάμε να δούμε τι έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης, γιατί είχαμε, μπορεί εμείς να έχουμε ηλιοφάνεια και να είχαμε καιρικά φαινόμενα αρκετά ευνοϊκά τις τελευταίες ημέρες. Δεν ήταν όμως και η ίδια εικόνα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα, έπεσε τόσο χαλάζι σε κάποιες περιοχές που έμοιαζε περισσότερο με χιόνι παρά με χαλάζι. Και είχαμε βεβαίως και πλημμυρικά φαινόμενα. Να δούμε όμως το σχετικό ρεπορτάζ, τι ακριβώς συνέβη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα ορμητικά νερά ξεχύνονται και καλύπτουν τα πάντα. Σοβαρά προβλήματα στο Ηράκλειο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, το ύψος του νερού που κατεβαίνει δίπλα από τη γέφυρα της Εθνικής από το αστυνομικό μέγαρο φτάνει τουλάχιστον το 1 μέτρο και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Υπήρξαν εγκλωβισμένοι οδηγοί σε οχήματα, ενώ δύσκολα είναι τα πράγματα και στην Εθνική Οδό. Τα προβλήματα παρουσιάζονται σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο της περιοχής και για τον λόγο αυτό οι αρχές ζητούν περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες. Μετά τις καταστροφές της καλλιέργειας από τη χαλαζόπτωση, τα ξημερώματα της Τρίτης από το πρωί πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε μεγάλο τμήμα του Ηρακλείου. Κλειστή παρέμεινε το πρωί η παραλιακή λεωφόρος, αφού τα νερά είχαν μετατρέψει το δρόμο σε λίμνη, ενώ από τις 12 το μεσημέρι κλειστός ήταν και ο κόμβος της Νέας Αλικαρνασσού, όπου αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν μέσα στο νερό, που ξεπερνούσε τα 80 εκατοστά. Κλειστή τα τελευταία λεπτά είναι και η λεωφόρος Ικάρου στο τμήμα προς αεροδρόμιο. Στην ανάληψη Χερσονήσου, οι οικογένειες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους λόγω του νερού, ενώ και στην περιοχή του Καρτερού οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές φαινόμενο, σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου. Και είπαμε ότι την Κυριακή αλλάζει πάλι ο καιρός, αγριεύουν τα καιρικά φαινόμενα με αρκετές βροχές καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και μάλιστα με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Τώρα είχαμε και ένα σεισμό πολύ κοντά στην Ζάκυνθο, 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είχαμε έτσι κάποια ανακοίνωση ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε και με τη Χριστίνα Αγριγιάννη να μας δώσει όλα τα νέα από τη Μαγνησία, αλλά επίσης να δούμε τι γίνεται με το θέμα του κορονοϊού σε επίπεδο Θεσσαλίας, τι θα ισχύει πλέον από τη Λάρισα, στο Πορτοκαλί επαναλαμβάνω, και μια πολύ σημαντική σύσκεψη σήμερα στη 1 το μεσημέρι, όπου θα γίνει στην περιφέρεια Θεσσαλίας για τα πολλά κρούσματα που έχουμε τα τελευταία 24 ώρα στη Λάρισα, που δυστυχώς μας πέρασαν από το επίπεδο 2 στο επίπεδο 3. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κλειστά τμήματα σχολείων, να έχουμε την πρωτοβάθμια που είχαμε κρούσμα. Είχαμε βεβαίως και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πολλά κρούσματα γενικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με αποκορύφωμα τα 31 που ανακοινώθηκαν χθες για τη Λάρισα. Ήταν αρκετά νομίζω για να μας περάσουν στο επόμενο επίπεδο. Τα έλεγε πριν 2-24 ώρες ο Δήμαρχος στην τηλεδιάσκεψη για την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν είμαστε μακριά από το τρίτο επίπεδο και όπως και έγινε. Θα δούμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι λένε και οι εκπαιδευτικοί για τα σχολεία που κλείνουν το ένα μετά το άλλο και γενικότερα για το θέμα του κορονοϊού και αμέσως μετά να δούμε τι σημαίνει πορτοκαλί για την πόλη της Λάρισας. Με τα μέχρι στιγμής 12 κρούσματα στην Ελασσόνα που αφορούν αθλητές, προπονητές και συγγενείς τους, και ενώ ήδη βρίσκονται σε καραντίνα εκεί τουλάχιστον 150 άτομα, το πρωί κινητές μονάδες του ΕΟΔΙ έκαναν τεστ στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης. Τα δείγματα ελήθησαν από στενές επαφές επιβεβαιωμένων θετικών στον ιό ατόμων. Υπενθυμίζω στην Ελασσόνα την περασμένη Τετάρτη βγήκε θετική αθλήτρια της ομάδας βόλεϊ της πόλης. Από τα τεστ που ακολούθησαν τις επόμενες ημέρες επιβεβαιώθηκαν ακόμη 11 κρούσματα, συνολικά 6 αθλήτρες, 4 συγγενείς τους, ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ και ο βοηθός προπονητής της ομάδας μπάσκετ. Οι κινητές μονάδες επισκέφθηκαν συγκεκριμένους ανθρώπους στο σπίτι τους και πήραν τα δείγματα. Ανησυχία πάντως επικρατεί και στην εκπαιδευτική κοινότητα λόγω των πολλών θετικών κρούσματων στις σχολικές μονάδες. Αυξάνονται τα κρούσματα, το είχαμε πει. Το πρόβλημα είναι ότι το Υπουργείο κοφεύει. Αυτή τη στιγμή δεν κάνει ιχνηλατήσεις επί της ουσίας, δεν κάνει τεστ στους συναδέλφους ούτε στα σχολεία. Είπαμε ότι θα έπρεπε να γίνουν γρήγορα τεστ στον εκπαιδευτικό κόσμο. Η Υπουργός δεν προχώρησε αυτό, ασχολείται με άλλα, με ηλεκτρονικές ψηφορίες και άλλα φεδρά. Εμείς καλούμε ξανά να το σκεφτεί καλύτερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 12 με 15 σχολεία που έχουν κρούσματα με μαθητές και καθηγητές.
πράγμα επικίνδυνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μαζικοποιηθεί. Τα σχολεία συγκεντρώνουν μεγάλο πληθυσμό. Όσο και να κρατάμε τη μάσκα, όσο και να προσπαθούμε με τη μάσκα, δεν γίνεται όταν έχεις 27 παιδιά μέσα στην τάξη να κάνεις κάτι περισσότερο. Δίνουν μια μάχη οι συνάδελφοι και οι μαθητές προσπαθούν, αλλά δεν γίνεται αυτή η διαδικασία να συνεχιστεί. Εμείς πιστεύουμε ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα πάρα πολύ. Και κάτι πρέπει να γίνει για αυτό το πράγμα. Το βασικότερο είναι ότι πρέπει να γίνουν τεστ, γρήγορα τεστ, και να βρεθεί τρόπος για τους συναδέλφους που έχουν προβλήματα υγείας και για οι μαθητές που έχουν στο σπίτι τους ανθρώπους με προβλήματα. Ακόμη δύο κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σήμερα στα σχολεία της Λάρισας. Συγκεκριμένα τα κρούσματα αφορούν μαθητή λυκείου από το Μουσικό Σχολείο και σε μαθητή 5ου Γυμνασίου της Λάρισας που αποτελεί το δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο σχολείο. Και στα δύο σχολεία ανακοινώθηκε αναστολή της λειτουργίας των τμήματων, στα οποία φοιτούν οι θετικοί στον κορονοϊό μαθητές. Είχαμε στο Μουσικό και είχαμε έκλεισαν τρία τμήματα. Και θα ξεκινήσει η διαδικασία, μπήκαν σε καραντίνα. Ξαναλέω και εκεί δεν φαίνεται να υπάρχει, ενώ υποτίθεται το πρωτόκολλο μιλάει για τεστ στον προσωπικό τέλος πάντων και τους μαθητές, δεν γίνεται τίποτα, απλά καλούν τους μαθητές να καθίσουν στο σπίτι και τους καθηγητές. Δεν λέει κάτι αυτό από μόνο του. Πρέπει να γίνεται και μια εκδηλάτηση και να γίνονται και τεστ. Θετικό κρούσμα τώρα κορονοϊού καταγράφηκε και σε ποδοσφαιριστή του Μούλη Καφαλάνη στην ομάδα που αγωνίζεται στην Α τοπική κατηγορία. Ο ποδοσφαιριστής σύμφωνα πληροφορίες αισθάνθηκε τα ύποπτα συμπτώματα την Κυριακή και υποβλήθηκε σε τεστ το οποίο βγήκε θετικό. Ακολούθησε ιχνηλάτιση αλλά και διαγνωστικός έλεγχος όλη την ομάδα, ενώ σήμερα θα διενεργηθεί και πολύμανση σε κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, η ΕΠΣ Λάρισας αναμένεται να αποφανθεί για την τύχη του κυριακάτικου αγώνα του Μούλικα. Πολλά αλλάζουν καθημερινά, για να μην πω κάθε ώρα. Έχουμε εξελίξεις βεβαίως και στην πόλη του Βόλου. Να δούμε τι θα μας πει και η Χριστίνα Αγριγιάννη και για τον δήμαρχο του Βόλου, τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος έκανε δύο τεστ αρνητικά. Το τρίτο έδειξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ότι είναι θετικός στον κορονοϊό. Μεταφέρθηκε μάλιστα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και αυτή την ώρα νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι καλά όμως, όπως μαθαίνουμε, στην υγεία του. Πολλά περισσότερα και γενικότερα για τα νέα της Μαγνησίας θα μας δώσει η Χριστίνα Αγριγιάννη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα. Σοφία, καλημέρα και από τη Μαγνησία. Θετικός, όπως είπε, στον κορονοϊό είναι ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος και σε προληπτική καραντίνα τίθενται όσοι είχαν επαφή μαζί του. Νοσηλεύτηκε λοιπόν χθες το πρωί, όπως είπε, σε μονάδα COVID του νοσοκομείου Βόλου, ενώ βέβαια θα υποβληθούν σε τεστ και όλοι οι συνεργάτες του. Οι γιατροί από το νοσοκομείο του Βόλου αποφάσισαν για τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό και για την εισαγωγή του σε ειδική μονάδα λοιμωδών, καθώς φέρει υποκείμενα νοσήματα. Ο Αχιλλέας Μπέος παρουσίασε αδιαθεσία και πυρετό από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά μετήχε σε εκδηλώσεις και περιοδίες. Χθες λοιπόν υποβλήθηκε σε αξονική, όπου διαπιστώθηκε η λίμωξη του κάτω αναπνευστικού. Όπως είπες, είχε υποβληθεί σε τεστ 48 ώρες πριν την εισαγωγή του και ήταν αρνητικό, ενώ το τεστ που έκανε στο Πανεπιστημιακό βγήκε θετικό. Χθες υποβλήθηκαν σε τεστ 75 εργαζόμενοι του Δήμου Βόλου που υπηρετούν στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου, όπου πριν 8 ημέρες σε αντίστοιχη δειγματοληψία είχε εντοπιστεί ένα τρίτο κρούσμα σε υπάλληλο. Όλα τα χθεσινά τεστ ήταν αρνητικά. Θετικό αυτό. Στο Βόλο όμως εκτοξεύτηκαν τα κρούσματα κορονοϊού σε 10. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι συμπεριλαμβανόμενο και του Δημάρχου Βόλου. Τα 6 από τα 7 προέρχονται από μια οικογένεια γυναικολόγου που είχαμε αναφέρει χθες στο ρεπορτάζ μας. Η μητέρα του 62 ετών νοσηλεύεται από προχθές στο νοσοκομείο, ενώ χθες ήταν τα θετικά τα δείγματα της σύζυγου, του πατέρα του, των δύο παιδιών του και ενός ακόμη προσώπου από το ευρύτερο περιβάλλον του. Το 7ο κρούσμα είναι ορφανό και το 8ο είναι ένας 20χρονος που εξετάστηκε στο νοσοκομείο του Βόλου. Είχε επαφή με θετικό κρούσμα πριν 7 ημέρες και προχθές παρουσίασε τα συμπτώματα. Το 9ο κρούσμα είναι μια 13χρονη μαθήτρια στη Σκιάθο. Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος έκλεισε το Α2 τμήμα του γυμνασίου του νησιού. Η μικρή μαθήτρια είναι καλά στην υγεία της. Το τμήμα θα κλείσει για 14 ημέρες και σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, επειδή βέβαια πάρθηκαν και όλα τα μέτρα προστασίας για τα υπόλοιπα παιδιά. Μακάρι. Όπως από πληροφορίες έχουμε μάθει και ότι ένας αστυνομικός υπάλληλος της Σκιάθου βρέθηκε και αυτός θετικός. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα του κορονοϊού και θα πούμε ότι εδώ στο Βόλο έχουμε μόνο ένα τμήμα κλειστό από τα 701 τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικού του νομού Μαγνησίας. Ήταν στο 24ο Δημοτικό Βόλου που καταγράφηκε κρούσμα κορονοϊού σε μαθήτρια.
Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας μας είπαν ότι αντιμετωπίστηκε η κατάσταση σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα. Το τμήμα είναι κλειστό και διεξάγεται τηλεκπαίδευση με τους μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στα σπίτια τους. Να μείνουμε λίγο στο χώρο της παιδείας και να πούμε ότι στα 6 αυξήθηκαν χθες τα υποκατάληψη γυμνάσια Κελή και της Μαγνησίας, με τους μαθητές να διαμαρτύρονται για τα περιβαλλοντικά θέματα τασόμενοι κατά της καύσης των σκουπιδιών. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε κατάληψη βρίσκονται από χθες το πρώτο Γενικό Λύκειο Βόλου, το πρώτο ΕΠΑΛ Βόλου, το πρώτο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας, το Μουσικό, το τρίτο Γυμνάσιο Βόλου και το 8ο Γυμνάσιο Βόλου. Οι μαθητές σε ορισμένα σχολεία σήκωναν πανό, ενώ έγιναν βέβαια για αρκετή ώρα συζητήσεις με τους διευθυντές ώστε να μην γίνει η κατάληψη και να γίνουν τα μαθήματα. Και σε ορισμένα σχολεία πραγματοποιήθηκε αμέσως και η τηλεκπαίδευση όπως ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Σοφία. Πάμε στο αστυνομικό μας δελτίο. Χθες λοιπόν το απόγευμα σημειώθηκε ένα περιστατικό σε κεντρικό σημείο του Βόλου, στην οδό Κασαβέτη, όταν άγνωστος δράστης άνοιξε ξαφνικά την πίσω πόρτα του περιπτέρου και με την απειλή μαχαιριού απέτησε από την γυναίκα να του δώσει τα χρήματα. Η υπάλληλη έντρομη του παρέδωσε περίπου 200 ευρώ και τότε ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Για το συμβάν βέβαια έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία και την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου. Να πούμε ότι χθες το απόγευμα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στις 4 στην οδό Αναλήψεως, λίγα μέτρα πριν τη διασταύρωση με την Ιολκού. Δίκυκλο συγκρούστηκε με γιόταχή με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δικυκλιστή. Ο 20χρονος τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα πάλι χθες το απόγευμα, στις 7.30 στο Βόλο. Δίκυκλο μικρού κυβισμού συγκρούστηκε με γιόταχή στη διασταύρωση Ερμηνείου και Πολιορκητού, με συνέπεια τον τραυματισμό του αναβάτη του δίκυκλου. Ο 43χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βόλου, ο οποίος έχει κακώσεις. Ανέφερε ότι χθες είχαμε και μία αεροδικομιδή στο νοσοκομείο του Βόλου. Στο Βόλο λοιπόν μεταφέρθηκαν οι τρεις εμπλεκόμενοι στο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες στις 8.30 το πρωί στη Σκόπελο, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 53χρονο συγκρούστηκε με ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε 37χρονος με έναν 25χρονο συνεπιβάτη. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τρεις και μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σκοπέλου, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή τους στο νοσοκομείο του Βόλου. Ο 53χρονος και ο 37χρονος μεταφέρθηκε στο Βόλο με ελικόπτερο και ο 25χρονος με σκάφος συνοδεία γιατρού. Και οι τρεις αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Βόλου. Πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ και τροχαία ατυχήματα χθες. Προσοχή. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Μετά από καταγγελίες που έχουμε από τους κατοίκους της περιοχής της Ζαγοράς, ότι 3 χρόνια παράταση πήρε για την παράδοση του έργου στο Πήλιο η αποκατάσταση των ζημιών στο δρόμο Βόλος Τσαγκαράδα Ζαγορά. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο εργολάβος ζήτησε από την περιφέρεια να πάρει το άλλα 3 χρόνια παράταση και το έργο να δοθεί και να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021. Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά. Οι κάτοικοι αντιδρούνε. Λογικό. Διότι λένε ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει πάρα πολύ πιο γρήγορα σε μια περιοχή που τα κατολιστικά φαινόμενα είναι συνεχόμενα. Και όχι μόνο αυτό, όταν ένας εργολάβος παραλαμβάνει ένα έργο, γίνονται και διαγωνισμοί. Οι διαγωνισμοί έχουν και ημερομηνίες. Για να παραδώσει κανείς ένα έργο, δεν μπορεί να ζητάς τώρα παράταση ούτε 6 μηνών ούτε 7 μηνών, 3 ετών. Είναι πάρα πολλά τα έτη. Δεν ξέρω, προφανώς και έχουν δίκιο οι κάτοικοι εκεί να αντιδρούν, γιατί επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη παράταση που ζητά. Και να τελειώσουμε με ένα νέο από τον ίδιο Δήμο. Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου έχει ξεκινήσει εμβολιασμούς και στηρώσεις σε 100 αδέσποτα στο Ανατολικό Πήλιο, διότι εντοπίστηκε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε σύμφωνα με την ιατρική υπηρεσία θα γίνει περισυλλογή στα αδέσποτα, ενώ θα γίνουν περισσότεροι από 100 εμβολιασμοί και στηρώσεις. Σημαντικό. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα από τη Μαγνησία, Σοφία. Καλημέρα, καλή δύναμη να σου ευχηθούμε.
Τώρα, μας έχετε καλέσει στο τηλεφωνικό κέντρο. Χάθηκε ένα κινητό, Βασάνη Μερίγα Φεραίου, χθες το μεσημέρι. Όποιος το έχει βρει μπορεί να επικοινωνήσει με το σταθμό μας, γιατί η τηλεθεάτρια που μας παρακολουθεί το χάσε και το έχει ανάγκη. Υπάρχουν μέσα και προφανώς οι επαφές που έχει στο τηλέφωνο. Οπότε το χρειάζεται. Χάθηκε λοιπόν χθες το μεσημέρι, Βασάνη Μερίγα Φεραίου, έτσι. Αν κάποιος το έχει βρει μπορεί να επικοινωνήσει και μαζί μας. Πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Σοφία. Καλημέρα και σε εσάς. Τηλεφωνώ από Φάρσαλα. Μάλιστα. Να κάνω ένα παράπονο στον Δήμαρχο Φαρσάλων. Βεβαίως. Έχουν δώσει τα χρήματα σε ανθρώπους που δεν έχουν πάθει ζημιά. Και εμείς στο δικό μου το σπίτι έχει ακόμα νερά απ' έξω και μου έχουν απορρίψει την αίτηση. Τι πρέπει να κάνω? Για ποιο λόγο την απορρίψαν την αίτηση? Δεν μπορώ να το πω, συμπίπτουν οι δυο, που ήρθαν η επιτροπή. Ο ένας βρήκε πολύ νερό, ο άλλος βρήκε λίγο νερό. Μάλιστα. Πού πρέπει να πάω να βρω το δίκιο μου? Τι να σας πω τώρα, δίκιο έχετε, αν έχετε κι εσείς πάθει ζημιά και η μία επιτροπή λέει δεν πάθατε ζημιά, οι άλλοι πάθατε και τελικά σας απορρίπτουν. Το ωραίο είναι ότι μου λένε ότι θα έρθει η επιτροπή να ελέγξει. Να ελέγξει γιατί μετά από ένα μήνα εγώ τα έχω καθαρίσει. Mm-hmm. Έχετε δίκιο. Πάθατε ζημιά και δεν είστε σε αυτούς που έχουν αποζημιωθεί ήδη, γιατί από τη Δευτέρα ξεκίνησε και... Συγγνώμη για την κουβέντα μου για τους βόθρους. Λέει, ανοίξαν οι βόθροι τους. Δηλαδή κάπου πρέπει να σεβαστούμε. Mm-hmm. Να σας πω, αφήστε λίγο στο κοντρόλ το τηλέφωνό σας να μιλήσουμε και εκτός αέρα. Έγινε, κορίτσι μου. Εντάξει, μην κλείσετε. Ναι, ναι. Δώστε λίγο και στο λίγο τον Μπαντζόκα το τηλέφωνο να μιλήσουμε και εκτός αέρα. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο φυσικά. Γιατί αν έχετε πάθει όντως ζημιά, αν είναι δυνατόν να μην αποζημιωθείτε, όπως μας λέτε ακόμη και τώρα έχετε νερά, και αν έρθουν μετά από κανένα μήνα να δουν το σπίτι, τι να δουν άμα έχει περάσει ένας μήνας. Δεν έχει κανένα νόημα μετά. Τώρα, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ για την έκκληση Δημάρχου Λαρισαίων, αλλά βεβαίως και του Περιφερειάρχη, και να δούμε αμέσως μετά τι σημαίνει ότι η Λάρισα είναι στην πορτοκαλί ζώνη, πού πρέπει να φοράμε μάσκα και τι πρέπει να προσέχουμε. Προς το παρόν πάμε να δούμε τις εκκλήσεις τόσο του Περιφερειάρχη όσο και του Δημάρχου. Ναι, αυστηρή προειδοποίηση προς τους Λαρισαίους να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας από την πανδημία, απευθύνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι στιγμή να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου στην πόλη, δεδομένου το επίπεδο 2 δεν απέχει και πολύ από το 3. Αν το επόμενο διάστημα τα δεδομένα που έχουμε μεγαλώσουν, είπε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση που γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης. Μας ανησυχούν ιδιαίτερα και με ανησυχούν και εμένα προσωπικά, όπως και γενικά την πολιτική προστασία της ευρύτερης περιοχής, η κατάσταση που εμφανίζεται με τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού και στην πόλη μας. Αυτό βεβαίως ήταν ως ένα βαθμό αναμενόμενο, διότι αυτό που έχω εντοπίσει εγώ και πιστεύω έχει εντοπίσει και εσείς, είναι ότι δεν τηρούνται τα μέτρα, ιδιαίτερα στο ζωντανό, πράγματι πολύ ζωντανό κέντρο της πόλης, από τους συμπολίτες μας, και αυτό βεβαίως με το συγχρονισμό που υπάρχει δημιουργεί πρόβλημα μετάδοσης του κορονοϊού. Δυστυχώς, οι εκκλήσεις όλες να τηρήσουμε τα μέτρα, όταν φτάνουμε στο διατάφτα, μάλλον αφορούν τους άλλους και όχι εμάς. Και θα πρέπει ιδιαίτερα την επόμενη περίοδο να προσεχθεί αυτή η υπόθεση και να ενεργοποιηθεί και το Δημοτικό μας Συμβούλιο μαζί με τις δημοτικές υπηρεσίες, τη δημοτική μας αστυνομία που αυτές τις μέρες ασχολείται με τις λαϊκές, έχει βγει λίγο στο κέντρο για να βάλουμε μια τάξη στις λαϊκές που εκεί υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα και να επανέλθουμε στους ελέγχους και στην επιτήρηση του κέντρου μαζί με την Ελλάς. Είναι ένας σχεδιασμός που υπάρχει από μέρες πριν και που σιγά σιγά υλοποιείται. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πίσω από κάθε συμπολίτη, πίσω τον καθέναν μας, και έναν αστυνομικό. Είναι στιγμή λοιπόν που πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου πια στην πόλη, δεδομένου ότι το επίπεδο 2 στο οποίο βρίσκεται η πόλη μας αυτή τη στιγμή δεν απέχει και πολύ από το 3, εάν το επόμενο διάστημα αυτά που επιβεβαιώνονται τις τελευταίες ώρες μεγαλώσουν κατάτι. Έκλεισε να τηρούν οι πολίτες τα μέτρα προστασίας, απίθυνε και ο Περιφέρειας Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερη μεγάλη προσοχή, να τηρούμε όλοι μας τα μέτρα προστασίας, μάσκα, προσωπική υγιεινή, αποστάσεις.
είναι τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ο καθένας μας για να πετύχουμε την μείωση της διάδοσης του ιού. Και μετά από την συρροή προσμάτων που είχαμε και σε ομάδες, αλλά και στον πληθυσμό στην Λάρισα κυρίως, αλλά και στις άλλες περιοχές, με εχνηλατήσεις που κάνει η ΟΔΗ σε συνεργασία που έχουμε όλοι μας και με τα νοσοκομεία, προσπαθούμε να μειώσουμε τη διάδοση του κορονοϊού. Και αυτή τη στιγμή έχουμε συρροή ανθρώπων στα νοσοκομεία για να εξεταστούν. Χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά χρειάζεται να τηρούμε τα μέτρα, διότι εάν δεν τηρήσουμε τα μέτρα, θα αναγκαστεί να πάει η κυβέρνηση σε μέτρα τα οποία δεν θέλουμε. Γιατί πλέον δεν αντέχει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία άλλα lockdown. Ας σημειωθεί πως θες ανακοινώθηκαν 18 νέα θετικά κρούσματα στη Λάρισα. Αυτά λοιπόν με τα κρούσματα. Τι σημαίνει τώρα ότι είμαστε στο πορτοκαλί έτσι, για την Λάρισα? Σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να φοράμε στους εσωτερικούς χώρους εργασίας μάσκα. Επίσης, σε όλους τους εξωτερικούς χώρους με συγχρονισμό, λογικό. Συναθρήσεις, λήψη μέτρων και περιορισμό συναθρήσεων ανάλογα με επιδημιολογική κατάσταση των όμορων περιοχών και του συνόλου της χώρας. Έως 9 άτομα με μάσκες και τήρηση απόστασης 1,5 μέτρο. Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μάσκα στο προσωπικό, αναστολή επισκεπτηρίου. Σταματάνε τα επισκεπτήρια στις μονάδες φροντίδας. Νομίζω ότι αυτό ήδη ίσχυε. Νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, μάσκα στο προσωπικό και σε όλους τους εισερχόμενους. Ένα συνοδός αναστενή, περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι και 40%, εξαιρούνται των περιορισμών τα ογκολογικά και επίγοντα περιστατικά. Τώρα, τα σχολεία, μάσκα από 4 ετών και άνω, πανεπιστήμια μάσκα έως 50 φοιτητές καθημερινά σε αμφιθέατρα, με μάσκα σε εσωτερικό χώρο 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά, τουλάχιστον έως 50 καθήμενοι όσον αφορά συνεδριάσεις και εκθέσεις. Χώρος λατρείας τώρα, 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά και ως 50 άτομα καθήμενοι με μάσκα. Αρχαιολογική χώρα, 1,5 μέτρο απόσταση και μάσκα φυσικά. Κλειστά μουσεία, 2 μέτρα απόσταση, 1 άτομο ανά 20 τετραγωνικά. Επίσης, συναυλιακοί χώροι, θεατρικές παραστάσεις και μόνο καθήμενοι και ανοιχτοί πέθροι χώροι διεξαγωγής με 30% πληρότητα. Κλειστοί χώροι τώρα, 30% πληρότητα υποχρεωτική χρήση μάσκας και έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κινηματογραφικές προβολές, ανοιχτοί υπαίθριοι χώροι διεξαγωγής, 30% πληρότητα, υποχρεωτική μάσκα και λειτουργία μέχρι 31 δεκάτου. Τώρα, επίσης, ότι όσον αφορά τους παιδότοπους, ένα παιδί ανά 10 τετραγωνικά και έως 20 παιδιά υποχρεωτική χρήση μάσκας, ένα συνοδός ανά παιδί, συνοδοί με μάσκα στο χώρο αναμονής και τήρηση αποστάσεων στα τραπεζοκαθίσματα και κανόνες υγιεινής. Στα κέντρα διασκέδασης, 4 άτομα ανά τραπέζι και χώροι διεξαγωγής χωρητικότητας άνω των 300 ατόμων, το 30% του πιθανού πληθυσμού της άδειας με μέγιστο 150 καθήμενοι. Μουσικές σκηνές, 4 άτομα ένα τραπέζι και βεβαίως με τις απαραίτητες αποστάσεις όπως καταλαβαίνετε. Στην εστίαση, υποχρεωτική χρήση μάσκα στο προσωπικό, 4 άτομα ένα τραπέζι, πληρότητα 50% της ωφέλιμης επιφάνειας, αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα και κλειστή από τις 12 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Εξαιρείται takeaway, delivery με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ. Αθλητισμός, και εδώ υπάρχουν θέματα. Προπονήσεις και αγώνες χωρίς θεατές, μείωση το 50% του μέγιστου αριθμού αθλούμενων ανά εγκατάσταση. Γυμναστήρια, υποχρεωτική χρήση μάσκα στο προσωπικό κατά την αναμονή σε χώρους του γυμναστηρίου. Εξαιρούνται οι ατομικές, λέει, π.χ. διάδρομος, βάρη κτλ. Καταστήματα τώρα τροφίμων, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, φούρνη, κροπολία, αχθιοπολία, αυτά που ξέρουμε, έτσι την χρήση μάσκας που έτσι και αλλιώς τη φορούσαμε. Και επίσης ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά, επίσης και αυτό τηρούνται νομίζω σε όλους τους χώρους. Τα σούπερ μάρκετ είναι μεγάλο θέμα, αυτό έτσι. Λαϊκές αγορές, 50% των πολιτών με 3 μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων λειτουργίας και εδώ έχουμε αλλαγές. Εμποροπανήγυρι, κυριακάτικες αγορές, αναστολή λειτουργίας. Λιανεμπόριο τώρα, έτσι, εμπορικά καταστήματα, μάσκα υποχρεωτική για όλους και αυτό συνέβαινε ήδη. Περιορισμός βάση εμβαδού, 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά, 4 άτομα από 20 και 100 τετραγωνικά και 1 άτομο για κάθε 10 τετραγωνικά επιπλέον. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα μέτρα. Είμαστε στο πορτοκαλί. Περάσαμε στο επόμενο επίπεδο δυστυχώς για την Λάρισα και ας ευχηθούμε ότι δεν θα περάσουμε και στο επόμενο που θα είναι το τοπικό lockdown. Αν είμαστε όλοι προσεκτικοί, νομίζω δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτε. Τώρα,
Θα πάμε σε διαφημίσεις για να επανέλθουμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, να δούμε τι γίνεται και με τον γυναικολόγο στην πόλη του Βόλου, γιατί είχαμε και εγγύους, είχαμε και ασθενείς οι οποίοι συνάντησαν τον γιατρό τις προηγούμενες ημέρες. Να δούμε λοιπόν, γιατί γίνεται και η χνηλάτιση των επαφών. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά επανερχόμαστε για να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ λοιπόν, επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Χρωστάγαμε να δούμε το ρεπορτάζ για τον γυναικολόγο που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό στην πόλη του Βόλου. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ βεβαίως. Δεν χρειάζεται ανησυχία με την έννοια να μας πιάσει και πανικός. Χρειάζεται ψυχραιμία και αν τηρούμε τα μέτρα φυσικά προστασίας, αποστάσεις μας, τα αντισηπτικά μας, φοράμε τις μάσκες, αν χρειαστεί στη Λάισανα και σε εξωτερικούς χώρους, περνάμε την κεντρική πλατεία που έχει πάρα πολύ κόσμο. Ας φορέσουμε τη μάσκα, δεν έγινε και κάτι. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν χρειάζεται να έχουμε και κάποιον πάνω το κεφάλι μας, φορά τη μάσκα, πλύνε τα χέρια. Είναι τα αυτονόητα. Το φάρμακο είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βρεθεί ακόμη το εμβόλιο. Αφού δεν έχει βρεθεί, ας φοράμε τη μασκούλα μας, ας κρατάμε τις αποστάσεις, ας μην κάνουμε τις χειραψίες και τις αγκαλιές και όλα καλά θα πάνε. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που αφορά τον γυναικολόγο από την πόλη του Βόλου. Νέος συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες τα υγειονομικά κλιμάκια συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας από το νέο κρούσμα COVID-19 που εντοπίστηκε στην πόλη του Βόλου. Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, πρόκειται για γνωστό γυναικολόγο, ο οποίος νοσεί από κορονοϊό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε η διαδικασία εχνηλάτησης των επαφών του και αφορά μεγάλη λίστα πελατησών ασθενών, αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον του γιατρού. Για το λόγο αυτό, σε αρκετά άτομα συστήθηκε ο κατοίκον περιορισμός για λίγες ημέρες. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο του Βολού και λόγω του ότι έφτασαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών 5 άτομα, φοιτητές και εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ύποπτα συμπτώματα κορονοϊού. Αμέσως υποβλήθηκαν σε τεστ COVID-19 για να διαπιστωθεί αν νοσούν. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο Αχιλοπούλιο σε περιορισμό μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα. Πρόκειται πάντως συγκεκριμένα για φοιτητές του τμήματος γεωπονίας. Αυτά λοιπόν και με τα κρούσματα και στην πόλη του Βόλου. Πάμε σε ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας ακούμε. Καλημέρα κύριε Αγωτο Θανάση. Καλημέρα και σε εσάς. Σας πέραν το αβέραφ, κοπέλα μου. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ. Εδώ και 3-4 μήνες. Τηλεφωνούμε συνεχώς το Δήμο για να έρθουν να μας περάσουν στόπ. Λαβρίου, Σπύρο Βασιλείου, Πανδώρας, δεν υπάρχει στόπ. Φέτος το καλοκαίρι το βγάλαμε εμείς οι γέροντες και κάναμε το στόπ τα αυτοκίνητα να μην, να μην θρυμίσουν παιδάκια. Έλεος πια. Μπορείτε να τους ενημερώσετε να έρθουν. Βεβαίως και μπορώ να τους ενημερώσω. Εννοείται, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σούλτη σήμερα για να τον ενημερώσω και το πρόβλημα που υπάρχει στο Αβέροφ που λέτε, στην οικία Αβέροφ. Πείτε μου λίγο ξανά τις οδούς. Λαβρίο. Ναι. Σπύρο Βασιλείου. Mm-hmm. Πανδώρας και κάθεδα Κάστρου. Να πω θα την ξέρει ο αντιδήμαρχος. Να είστε καλά. Σήμερα κιόλας θα μιλήσουμε με τον κύριο Σούλτη να τον από το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μας ακούγει κάποιος συνεργάτης ή ο ίδιος. Σπεύσατε εκεί, ένα στόπ σας ζητάνε οι κάτοικοι. Μου ηθενίζουμε και ανθρώπινες ζωές, δεν είναι τόσο δύσκολο. Τόσες και τόσες άλλες αλλαγές έχετε κάνει και στο κέντρο και στις συνοικίες της πόλης. Άλλη μία, βοηθήστε και τον κόσμο να υπάρχει ένα στόπ να μην έχουμε τροχιά ατυχήματα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μακάρι να λυθεί άμεσα το πρόβλημα. Κάνουμε έκκληση για ακόμη μια φορά. Έκλεισε και για το αναπηρικό αμαξίδιο, για την τηλεθεάτρια από την Καρδίτσα. Αν υπάρχει ένα αναπηρικό αμαξίδιο που το έχει μια οικογένεια ανάγκη, να σας φέρουμε σε επαφή για να το χαρίσετε. Είπαμε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Αν μπορούμε κάπου να βοηθήσουμε, ας το πράξουμε. Τώρα, είχαμε μια ληστεία, μας τα έλεγε και η Χριστίνα Αγριγιάννη πριν από λίγη ώρα, από την πίσω πόρτα λέει, του περιπτέρου, υπό την απειλή για να πάρει τα χρήματα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Άκουγα χθες και τον πρόεδρο, που τον είχαμε φιλοξενήσει και πριν από λίγες ημέρες των περιπτερούχων εδώ στην εκπομπή, που έλεγε τα προβλήματα. Η εγκληματικότητα δυστυχώς καλπάζει. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
Ληστείασε περίπτερο στο κέντρο του Βόλου στη συμβολή των οδών Κασαβέτη με αναλήψεως. Σημειώθηκε στις 7.30 το απόγευμα της Τρίτης. Δράστης άνοιξε την πόρτα του περιπτέρου που βρισκόταν σε λειτουργία. Ευνηδίασε την ιδιοκτήτρια και υπό την απειλή μαχαιριού της απέσπασε 200 ευρώ. Το περίπτερο πάντως βρίσκεται σε ένα σημείο που περνά καθημερινά αρκετός κόσμος. Δίπλα μάλιστα στο χορό λειτουργούν αρκετά καταστήματα εστίασης και άλλων χρήσεων, ενώ κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Η αστυνομία πάντως από χθες το απόγευμα έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Μακάρι να βρεθεί και ζουν και αυτή την αγωνία τους κάθε μέρα, μην τυχόν κάτι συμβεί. Κάποιοι από αυτούς είναι κατά τη διάρκεια της νύχτας ανοιχτά και φοβούνται προφανώς για την υγεία τους. Τώρα πάμε μια βόλτα μέχρι την αγορά της Λάρισας. Χθες είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Βόλου, τον κύριο Ντόπουλο. Σήμερα λοιπόν θα φιλοξενούμε μέσω του ρεπορτάζ και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας για να δούμε ποια είναι η εικόνα και στην αγορά της Λάρισας. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε δει και τι γίνεται με τα προγράμματα, ακόμη και το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ, που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται απευθύνεται σε λίγους. Να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ και τι λέει ο κύριος Μπάμπης Παπαδόπουλος. Πτωτική είναι η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της Λάρισας και λόγω κορονοϊού με πολλούς να έχουν περιορίσει τις εξόδους τους, όπως και τα ψώνια στην αγορά με τους εμπόρους να βλέπουν συνεχώς από τα μία τους λιγότερα χρήματα. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας που βλέπουμε ότι έχει έρθει ήδη και στην Λάρισα θα επιφέρει μια βαθύτερη ύφεση στα καταστήματα της αγοράς της Λάρισας και όχι μόνο, και όλης της Ελλάδος. Ένα δεύτερο lockdown στην Λάρισα και δι στην Ελλάδα δεν θα το αντέξει πλέον η αγορά. Ζούμε μια περίοδο πολύ άσχημη και καταναλωτικά και ψυχολογικά, με αποτέλεσμα όλο αυτό να έχει επιφέρει ένα πολύ κακό κλίμα στην αγορά, το οποίο λείπει όχι μόνο το κλίμα, λείπει και το χρήμα πλέον. Οπότε έχει χαλάσει αυτή η μαγιά που λέμε για να γίνει η αγορά. Τα ψώνια του καταναλωτή. Όσον αφορά τη στήριξη της κυβέρνησης, οι έμποροι δηλώνουν πως μέχρι στιγμής έχουν δει μόνο τα 800 ευρώ της επιστρεπτέας προκαταβολής. Με τα χρήματα αυτά να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών. Κοιτάμε τη στήριξη της πολιτείας όσον αφορά όλα τα μέτρα που πήγαν για το 2021 να γίνουν το 20. Δεν θα αντέξουμε ως το 21. Ένα δεύτερο κύμα θα επιφέρει πάρα πολλές επιχειρήσεις επειδή είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε πολλά λουκέτα με αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση πολλαπλασιασμού της ανεργίας και από εκεί πέρα θα έχουμε και λιγότερα έσοδα και στο κρατικό τομέα. Αυτό θα έλεγα ότι πρέπει σήμερα να δοθεί η ευκαιρία στις επιχειρήσεις, να δοθεί κρατική ενίσχυση όσον αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή, γιατί μόνο αυτή έφτασε στους συναδέλφους. Πέραν από τα 800 ευρώ που πήραμε και την επιστρεπτέα προκαταβολή, όλα τα υπόλοιπα κρατικά και τραπεζικά κριτήρια που υπήρχαν δεν δόθηκε τίποτα στους συναδέλφους. Ζητάμε τη στήριξη, την επιδότηση της, όχι της ανεργίας πλέον, της απασχόλησης και την αύξηση της ρευστότητας. Όσον αφορά το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ της περιφέρειας Θεσσαλίας, οι εμπόροι δηλώνουν πως πολλοί μένουν εκτός προγράμματος λόγω κριτηρίων και έτσι δεν μπορούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση μέσω ΕΣΠΑ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, να μην μπορούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση και όσο περισσότερο άτομα έχει περισσότερα τα μόρια αλλά και περισσότερα τα λεφτά και μένουν δυστυχώς κάποιες μικρές επιχειρήσεις χωρίς να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ. Τώρα, μεγάλα τα προβλήματα και στον κλάδο των ιδιοκτητών ταξί και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Με βεβαίως στην περίοδο του κορονοϊού, αντιλαμβάνεστε, με τη μάσκα και οι επιβάτες και οι οδηγοί. Έχουμε όμως μειώσει και τις μετακινήσεις μας. Νομίζω ότι αυτό είναι γεγονός. Άρα έχει μειωθεί και ο τζίρος τους. Να δούμε λοιπόν τι αποκαλύπτουν οι ιδιοκτήτες ταξί για τα προβλήματα και στον δικό τους κλάδο. Για την καθημερινότητα που διαμορφώνονται για τους επαγγελματίες οδηγούς των ταξί και στην περιοχή της Μαγνησίας, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των ιδιοκτητών, ο οποίος αναφέρθηκε στον κορονοϊό και τις νέες συνθήκες. Όσο περνάει ο καιρός, τα προβλήματα γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Είχαμε πει και από το καλοκαίρι ότι όσο θα έρχεται ο χειμώνας, από τη στιγμή που δεν είχαμε καλό καλοκαίρι, ο χειμώνας θα είναι δύσκολα, το βλέπουμε. Και ήδη και χθες από τα κρούσματα πανελλήνια που αυξήθηκαν, υπάρχει μια γενική ανασφάλεια. Κάποιες πόλεις ήδη μπαίνουν στο συναγερμό. Εμείς ευτυχώς προς το παρόν είμαστε στο επίπεδο 2, αλλά ανησυχούμε μην έχουμε κι εμείς εδώ προβλήματα, γιατί θα γίνεται ακόμα χειρότερο και για τη δουλειά μας. Τουλάχιστον τις τελευταίες 10 μέρες η δουλειά η δικιά μας έχει πάλι πτώσει, μόλις άλλαξε ο καιρός. Πλέον δεν υπάρχει ούτε Σάββατο ούτε Παρασκευή, όλες οι μέρες και οι νύχτες έχουν το ίδιο χρώμα.
πάρα πολλές ώρες δουλειάς, λίγο μεροκάματο και πολλές ώρες αναμονή. Επιφελισσόμαστε τι θα γίνει για τον όλοι φοράνε μάσκα. Στην αρχή είχε παρατηρηθεί κατά τον Ιούλιο λίγο έτσι μια ας πούμε απειθαρχία, αλλά πλέον όλοι φοβισμένοι και από τον ιό που συνεχίζει δυναμικά, τηρούν τα μέτρα και εμείς από το τηλεφωνικό κέντρο δίνουμε τις συστάσεις ότι αν δεν φοράει ο πελάτης μάσκα δεν επιβάζεται στο ταξί. Εμείς κάνουμε σε κάποια σημεία απολίμανση μετά από κάθε κούρσα, έχουμε ξαναπεί ότι τα βασικά σημεία, χειρολεβές απ' έξω, καθίσματα, ζώνη ασφαλείας. Πλέον έχουμε και αρκετό χρόνο γιατί δεν υπάρχουν πολλές κούρσες. Εμείς στηρούμε τα μέτρα, το έχω ξαναπεί, αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις είναι τέτοιες που αποτρέπουν τον κόσμο να μπει και στο ταξί. Από την κυβέρνηση τι ζητάτε, είστε ευχαριστημένοι? Από την κυβέρνηση αυτό που έχουμε πάρει μέχρι τώρα είναι τα 800 ευρώ τον Απρίλιο. Έχει δοθεί κάποια επιστρεπτέα προκαταβολή που την έχουν πάρει κάποιοι συνάδελφοι. Το ΦΠΑ ισχύει μέχρι και τον Απρίλιο του 2021. Εμείς θα θέλαμε να συνεχίσει και παραπέρα. Αν και με τη μείωση του ΦΠΑ δεν είδαμε αύξηση δουλειάς, γιατί έχουμε πει ότι όλα αυτά τα έχει υπερκεράσει ο κορονοϊός. Τώρα υπάρχει ένα πρόγραμμα και από την περιφέρεια, το ΑΝΑΣΑ, το οποίο είναι κάποια λεφτά για τους αυτοαποσχολούμενους και μικροπεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δυστυχώς επειδή είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα κριτήρια, πάρα πολύ λίγοι θα πάρουν. Ο κύριος Πασχαλίδης παράλληλα έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το θέμα της υγειονομικής κρίσης σε κάθε περίπτωση ως σημαντικότερο όλων, αλλά και από την άλλη να δώσει λύση στα οξυμένα προβλήματα των επαγγελματιών ώστε να πάρει ανάσα η ελληνική οικονομία. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το θέμα των ιδιοκτητών ταξί. Πάρα πολλοί κλάδοι παίρνουν δύσκολα. Τώρα με τα 800 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κανείς ούτε τις υποχρεώσεις να πληρώσει, ούτε και να επιβιώσει. Εμείς θα πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις για σήμερα και να επανέλθουμε να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα, να κάνουμε πολλά αναλυτικά ρεπορτάζ. Φυσικά, περνώντας και στο επίπεδο 3 για τη Λάρισα, πολλά έχουν αλλάξει. Θα τα δούμε και το μεσημέρι με αναλυτικά ρεπορτάζ. Προς το παρόν, διαφημίσεις. Κατεβάστε το στο κινητό σας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Εδώ λοιπόν στο κλείσιμο της εκπομπής, καλημέρα στην αγαπημένη κυρία Μίνα που μας παρακολουθεί βεβαίως, στη Βάνα, στην αγαπημένη κυρία Γιώτα από το Δομοκό, στον Κώστο μας παρακολουθεί διαδικτυακά, όπως επίσης και στη Φευρωνία, το έχω ξαναπεί Φευρωνία, πόσο όμορφο όνομα, και στην αγαπημένη κυρία Κατερίνα από το κρύο λίμα Κρυχώρη σήμερα, είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας, ανεβαίνει όμως θερμοκρασία αύριο μεθαύριο και είπαμε την Κυριακή νέα κακοκαιρία. Επίσης στο κλείσιμο της εκπομπής να πούμε ότι αναζητούμε και έναν εφελοποιητή για έναν συμπολίτη μας ο οποίος έχει προβλήματα αναπνευστικά. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί όντως υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, να το χαρίσει κάποιος, πολύ ευχαρίστως να σας φέρουμε σε επαφή έναν εθελοποιητή. Επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχουν προβλήματα αναπνευστικά και δεν υπάρχουν χρήματα. Μόνο από το ΚΙΑ ζει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον να μπορέσει να αποκτήσει και έναν εθελοποιητή. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πολύ ευχαρίστως. Καλημέρα και στο αγαπημένο Βαγγέλη από τα παράλια του νομού Λάρισας με τις υπέροχες φωτογραφίες που καθημερινά αναρτά στο διαδίκτυο και κάπως έτσι παίρνουμε μια γεύση από τα πανέμορφα παράλια του νομού Λάρισας. Και στην αγαπημένη Τριανταφυλιά βεβαίως και στο καμάρι της, την καλημέρα μας εκεί στα ψηλά του Πηλίου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Βασίλης Καραμπάσης, η Έλληνα Κυριαζίδου και εγώ σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Ηρεμία, ψυχραιμία, τηρούμε τα μέτρα και όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.